Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περνάμε στην επόμενη ενότητα που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, το κορυφαίο, θα έλεγα, ζήτημα της ανθρωπότητας σήμερα. Ζήτημα το οποίο έρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην Αμερική, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, που επιβαρύνει το περιβάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην πορεία, βέβαια, θα φανούν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, η μεγάλη αυτή αλλαγή από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν νομίζω έχει σημασία και νομίζω είναι κάτι που αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα πάμε σε μια συζήτηση με ειδήμονες και καλύτερα ακούσουμε αυτούς παρά εμένα. Θέλω πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω την Ακαδημία Αθηνών, διότι αυτό το πάνελ λαμβάνει χώρα στην Ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας, η οποία είναι εξαιρετική ως χώρος. Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, τον κύριο Ζερεφό, με την συμβολή του οποίου φυσικά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επίσης ο καθηγητής κύριος Συνολάκης, πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών, αλλά και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι επίσης ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Πικραμένος. Θα ξεκινήσω από τον άνθρωπο που τρόπον την άμα φιλοξενεί, τον κύριο Ζερεφό, να τον ρωτήσω εισαγωγικά, θα έλεγα, εν συντομία να μας περιγράψει την παγκόσμια κατάσταση του προβλήματος, αλλά και πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά, πάντα την κλιματική αλλαγή βέβαια, την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση να πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση, μια ανοιχτή και ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κλιματική αλλαγή στην Ακαδημία Αθηνών. Καταρχήν, είναι πράγματι, όπως είπατε, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Κατά ορισμένους κεφαλαιούχους του πλανήτη είναι το μείζον πρόβλημα και γίνεται μείζον το πρόβλημα γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν το 2050, δηλαδή μέσα στα προσεχή 30 χρόνια. Αυτό δημιουργεί μια σημαντικότατη πίεση σε όλους τους τομείς ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και μάλιστα και να μετριάσουν τις εκπομπές τους έτσι ώστε μετά το 2050 να βρεθεί ο πλανήτης σε μια καλύτερη κλιματική ισορροπία από αυτήν που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στον άνθρωπο οδήγησε στο να ονομάζεται η τελευταία εκατονταετία η ανθρωπόκαινος περίοδος. Μάλιστα αυτόν τον όρο τον είχε προτείνει ο καθηγητής Πολ Κρούτσεν, Νομπέλ Χημίας, το 1995 και ο οποίος μάλιστα μου είχε πάρει και τηλέφωνο για το κατά πόσον είχε ελληνική ρίζα η λέξη ανθρωπόκαινος. Σήμερα είναι γενικώς αποδεκτή ως όρος. Η επίδραση του ανθρώπου μέχρι το 1900 ούτε κατά διάνοια θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις δυνάμεις της φύσης. Σήμερα δυστυχώς μάθαμε ότι αλλάζοντας τη σύσταση της ατμόσφαιρας και τα βασικά αέρια που κρατούν την κλιματική ισορροπία μπορούμε να αλλάξουμε και το κλίμα ως εξής. Το κλίμα δεν αλλάζει μονότονα, αλλάζει με αστάθειες, δηλαδή γίνεται πιο γνωστό ότι υπάρχουν συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, πιο έντονα, ότι υπάρχουν φαινόμενα που εξελίσσονται έρποντα, όπως η άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας παγκοσμίως, επειδή υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, γιατί τα αέρια αυτά τα οποία εκλείει ο άνθρωπος από τις διάφορες δραστηριότητες του, μεταφορές, εμπόριο, θέρμανση, ψύξη κλπ. Έχουν οδηγήσει σε συσσόρευση αερίων του θερμοκηπίου, όπως λέγονται, που δεν αφήνουν τον πλανήτη να ψυχθεί προς το διάστημα. Αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτήν την υπερθέρμανση, η οποία δυστυχώς έχει ξεπεράσει τον έναν βαθμό Κελσίου παγκόσμια και στη χώρα μας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, έχει ξεπεράσει
ακόμα και τους 2,5 έως και 3 βαθμούς τα τελευταία 50 χρόνια. Να προσθέσω ή να ζητήσω τη γνώμη σας, οι επιπτώσεις πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά εμάς και παγκόσμια βέβαια, αλλά λίγο περισσότερο και εμάς. Ποιες είναι, τις βλέπουμε, τις νιώθουμε? Τις βλέπουμε και τις νιώθουμε. Ο καθένας τώρα έχει αρχίσει να ανησυχεί για τα λεγόμενα σκαμπανεβάσματα του καιρού, τα οποία πολλές φορές πλήττουν τον αγροτικό τομέα. Αλλά υπάρχουν και άλλες αλλαγές οι οποίες οδηγούν σε μείζονες μεταβολές, όπως είναι η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, όπως είναι οι κατολισθήσεις μετά από ακραίες βροχοπτώσεις και σε συνδυασμό πάντοτε και με τη σεισμικότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Επομένως, η συνέργεια αυτών των γεωφυσικών φαινομένων, μερικά είναι ούτως ή άλλως φαινόμενο που θα γινόντουσαν, αλλά τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε όταν απογυμνώνεται ένα δάσος, όταν μετά από μια δασική πυρκαγιά έχετε μια απότομη βροχή, ξεπλένει το χώμα. Το έχει περιγράψει άλλωστε και ο Πλάτων πρώτος για την αποψήλωση του ημιτού, τότε που φτιάξανε τα ξύλινα τείχη για να αντιμετωπίσουν στη Σαλαμίνα τους Πέρσες. Επομένως, η ιστορία της παρεμβάσεως του ανθρώπου παγκοσμίως είναι εδώ. Ζούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και επικίνδυνη εποχή, στην οποία ακόμα και το λιώσιμο των πάγων, το οποίο βλέπουμε για παράδειγμα στη Σιβηρία 38 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει ποτέ εκεί, αλλά βλέπουμε να απελευθερώνονται και παλαιοειοί κατεψυγμένοι και πιθανότατα ορισμένες πανδημίες να συνδέονται και με αυτό. Επομένως, είναι οι συνέπειες σημαντικές και, όπως θα μας πει και ο κύριος Στουρνάρας, και κοστοβόρες, δηλαδή κοστίζουν πάρα πολύ και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Να περάσω στον κύριο Σινιολάκη από τη Σιβηρία, να πάμε λίγο και στις θάλασσες. Η μέση στάθμη της θάλασσας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανεβαίνει. Υπάρχουν μελέτες, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο, την Ελλάδα ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις θάλασσες? Κοιτάξτε, δυστυχώς στην Ελλάδα θα εισπράξουμε την κλιματική αλλαγή κατά δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, το οποίο θα προξενήσει και ήδη προξενεί μεγάλη διάβρωση στις παραλίες. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς ξέρουν πολύ καλά ότι οι παραλίες μας, και ειδικά αυτές που αγαπάμε περισσότερο, οι αμμώδεις παραλίες που έχουν ήπια κλίση, που μας αρέσουν πολύ το καλοκαίρι, έχουν μειωθεί σε πλάτος, δεν είναι οι ίδιες με αυτές που ήταν πριν από 30 ή 40 χρόνια. Αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, αλλά όχι στην κλιματική αλλαγή. Αυτό που δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια είναι μια αυξημένος ρυθμός διάβρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε μια αμμώδη παραλία, αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας, μειώνεται το πλάτος της παραλίας, αλλά συγχρόνως μειώνεται και ο φυσικός προφυλακτήρας που έχει η ενδοχώρα στα ακραία φαινόμενα και στις ακραίους σχηματισμούς. Δηλαδή, μια μεγάλη παραλία, μια φυσική παραλία, όπως ήταν κάποτε η παραλία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50, και αν κοιτάξετε και αεροφωτογραφίες, ακόμα και στην Αθήνα, από το Φάληρο μέχρι την Βουλιαγμένη, ήταν μια τεράστια, πολύ μεγάλη παραλία. Είδαμε τι κάναμε, και πλέον σιγά σιγά ένα μεγάλο κομμάτι αυτής είναι από κρυπιδότυχους, προστατεύεται από πέτρες. Πολύ λίγα είναι τα κομμάτια στα οποία υπάρχουν παραλίες, και αυτές οι παραλίες είναι και πάρα πολύ μικρές. Αυτό δυστυχώς θα το δούμε σιγά σιγά σε πάρα πολλές παραλίες στην Ελλάδα, και ειδικά σε αυτές τις παραλίες που μας αγαπούν περισσότερο, που αγαπάμε περισσότερο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σαν χώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να το δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα εμπλουτίσουμε τις παραλίες μας, και για να αντιμετωπίσουμε όχι μονάχα το αισθητικό κομμάτι και το θέμα της απόλαυσης το καλοκαίρι, αλλά κυρίως το θέμα να έχουμε έναν μεγαλύτερο προφυλακτήρα, να απομακρύνουμε, να κρατήσουμε τη θάλασσα λίγο πιο μακριά,
ώστε με τις πιο ακραίους σχηματισμούς που έρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, και ήδη το βλέπουμε. Ήδη βλέπουμε πολύ πιο ακραία κύματα στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι στα Χανιά, στην Κρήτη, για τα τελευταία 10 χρόνια είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που κάνουμε μετρήσεις κυματισμών πολύ κοντά στην ξηρά, και κανείς το βλέπει αυτό σιγά σιγά μέσα σε 10 χρόνια πώς βλέπουμε και μετράμε ακόμα μεγαλύτερα κύματα. Το μεγαλύτερο κύμα που έχουμε μετρήσει είναι περίπου 8 μέτρα με περίοδο 10 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι τεράστια κύματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε? Και αυτά τα βλέπουμε σε μια περίοδο που μετράμε μόνο 10 χρόνια. Φανταστείτε στο μέλλον. Είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Το άλλο κομμάτι της ερώτησής σας, που αναφέρθηκε και ο συνάδελφός μου στην Ακαδημία, ο κύριος Ζερεφός, είναι η κλιματική αλλαγή και οι γεωργικές καλλιέργειες. Και αυτό το ήδη το αντιμετωπίσαμε στην Κρήτη πριν από 1,5 χρόνο, που υπήρχε λόγω ενός ακραίου φαινομένου, υπήρχε η καταστροφή του ελαιολάδου και της καλλιέργειας των ελαιών, η καταστροφή δηλαδή για εκείνη τη χρονιά. Φανταστείτε αυτά τα φαινόμενα να τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε μία φορά κάθε 10 ή 15 χρόνια, να τα βλέπουμε όπως είναι οι πιο δυσίωνες προβλέψεις κάθε 3 ή 4 χρόνια. Στον τουριστικό τομέα ειδικότερα, ποιος είναι ο φόβος? Κοιτάξτε, στον τουριστικό τομέα ο φόβος είναι ότι αν χάσουμε τις παραλίες μας. Να σας πω ένα κομμάτι. Στη Ρόδο έχει υπολογιστεί ότι κάθε τετραγωνικό μέτρο παραλίας, τετραγωνικό μέτρο, αφήνει την ημέρα 10 ευρώ. Και αυτό είναι ενίκιο από καρέκλες, ποτά κτλ. Φανταστείτε τώρα ότι χάνεται στη Ρόδο ή στην Κρήτη χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα από παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επισκέπτες μας και εμείς οι ίδιοι θα έχουμε πολύ λιγότερη παραλία στην οποία θα μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες το καλοκαίρι. Και αυτό δυστυχώς θα επηρεάσει τον τουρισμό αν δεν αρχίσουμε από τώρα να εμπλουτίζουμε τις παραλίες μας, να τις φαρδένουμε και ώστε να έχουμε να τις αποκαταστήσουμε, δεν σας λέω στο βαθμό όπως ήταν η δεκαετία του 60, αλλά τουλάχιστον στο βαθμό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Να περάσω στο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Ακούγεται ίσως λίγο περίεργο να μιλάς, να συζητάς, να ζητάς τη γνώμη του κεντρικού τραπεζίτη για την κλιματική αλλαγή. Αλλά είναι σαφές, αντιλαμβανόμαστε και οι απλοί άνθρωποι, όχι μόνο οι δήμονες, ότι υπάρχουν οικονομικά κόστη. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τη δική σας ανάλυση για το πρόβλημα γενικότερα, αλλά κυρίως την οικονομική του πτυχή, το κόστος, τη ζημία που προκαλεί στην Ελλάδα και στον κόσμο φυσικά. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Αυτό το πρόβλημα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Είναι οικονομικό και όχι μόνο, είναι και κοινωνικό. Πολλαπλά προβλήματα δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει μια αποτυχία της αγοράς εδώ να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό και ονομάζεται με σεξπηρικούς όρους τραγωδία των κοινών και τραγωδία του ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι τραγωδία των κοινών σημαίνει ότι δεν έχουμε βρει ακόμα κοινό βηματισμό να συντονιστούμε. Άρα είναι ένα κοινό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ακόμα. Υπάρχει το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή ο καθένας λέει ας το αντιμετωπίσει ο άλλος, η άλλη χώρα. Εγώ δεν χρειάζεται να πάρω μέτρα. Αυτό είναι ένα τραγικό θέμα. Και η τραγωδία του ορίζοντα, επειδή ακριβώς είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα, οι αγορές δεν βλέπουν τόσο μακριά, δεν βλέπουν 100 χρόνια μακριά, άρα δεν τιμολογούν σωστά τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν έχουμε τη μητέρα όλων των αποτυχιών της αγοράς εδώ. Στην Ελλάδα το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα το έχουμε υπολογίσει μέχρι το 2100 σε μια επιτροπή που έχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος και μάλιστα ο κύριος Ζερεφός προεδρεύει, σε 700 δισεκατομμύρια σε σταθερές τιμές. Δηλαδή στα επόμενα 80 χρόνια και με μη γραμμικό τρόπο, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός ακόμα περισσότερο, το κόστος ανεβαίνει. Και το κόστος ανεβαίνει, επαναλαμβάνω, στο σενάριο του να μην κάνουμε τίποτα. Στο σενάριο του να μην κάνουμε τίποτα, η θερμοκρασία δυστυχώς δεν θα περιοριστεί στο σύν 1,5 βαθμό σε σχέση με την προβιομηχανική περιοχή. Ο κύριος Ζερεφός ήδη είπε ότι είμαστε γύρω στο 1,1 και αν συνεχίσουμε έτσι θα περάσουμε τους 3,5 και 4 και 5 βαθμούς. Αυτό σημαίνει καταστροφές, σαν και αυτές που περιέγραψαν και ο κύριος Ζερεφός και ο κύριος Συνολάκης στις καλλιέργειες, στο γεωργικό τομέα, στον τουρισμό. Αυτό όλα μαζί
Στην Ελλάδα έχουμε υπολογίσει ότι θα κοστίσει 700 δισεκατομμύρια σε σταθερές τιμές μέχρι το 2100, αν δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν κάνουμε τίποτα. Άρα το κόστος είναι τεράστιο. Τώρα, αυτό που είπατε, τι δουλειά έχει ένας κεντρικός τραπεζίτης. Αποφασίσαμε οι κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου ότι έχουμε ρόλο σε αυτό. Βεβαίως, ο πρώτος ρόλος ανήκει στις κυβερνήσεις. Υπάρχει όμως ρόλος και για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίοι, αν θέλετε, να εξειδικεύσω αργότερα. Last but not least, που λένε οι Αγγλοσάξονες, να περάσουμε και στον πρώην Πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Φαντάζομαι προτιμάτε το πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί ένας άνθρωπος που έχει περάσει όλη τη ζωή στο δικαστικό σώμα. Επίσης, ακούγεται ίσως λίγο περίεργο να μιλήσουμε για τη σχέση της δικαιοσύνης με την κλιματική αλλαγή, αλλά και αυτό, λόγω της σημαντικότητας του θέματος, έρχεται στο επίκεντρο. Και αναρωτιέμαι, κύριε Πρόεδρε, αν το νομικό πλαίσιο, να πω, στην Ελλάδα είναι επαρκές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αν ήθελα να δώσω ένα χαρακτηρισμό, θα έλεγα ότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι απολύτως επαρκές. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Στουρνάρα ότι πράγματι, όπως φαίνεται και από τα πράγματα, τις πρωτοβουλίες παίρνει ο προσφάτως εκλεγής Αμερικάνος Πρόεδρος, τον κεντρικό ρόλο τον έχουν οι κυβερνήσεις. Τώρα, επανερχόμενος στο ελληνικό πλαίσιο, έχουμε από το 1975 το άρθρο 24 του Συντάγματος που προβλέπει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη μνήμα στην προστασία των δασών. Το πλαίσιο αυτό ενισχύεται με την αναθεώρηση του 2001, διότι λέμε πια, λέει το Σύνταγμα, ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο έργο του κράτους αλλά και του καθενός πολίτη και ότι μπορούν να λαμβάνονται και προληπτικά μέτρα. Σε εφαρμογή των συνταγματικών προβλέψεων έχουμε ήδη από το 1986 ένα νόμο που ρυθμίζει τα θέματα του περιβάλλοντος, το νόμο 1650 του 1986, και το 2002 έχουμε έναν άλλο νόμο ο οποίος ρυθμίζει εξαντλητικά το θέμα της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, το νόμο 3028 του 2002. Τώρα πω δύο λόγια ειδικότερα και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η κυβέρνηση αυτή, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, παίρνει συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε στην πρωτοπορία, θα έλεγα, για να μειώσουμε τις εκπομπές των ρήπων. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι από την απολιγνητοποίηση η οποία επιχειρείται στις δύο μεγάλες περιοχές πάνω στη Μακεδονία και γύρω από την Τρίπολη στη Μεγαλόπολη. Εκεί λοιπόν με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται θα μειωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εκπομπές των ρήπων. Επίσης, με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 γίνεται η προσπάθεια να μετατραπεί η ελληνική οικονομία σε οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακος. Πρώτη στην Ευρώπη, πράσινη ενέργεια. Και τέλος, όπως θα διαβάσετε... Αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, με κάποιο χρονικό ορίζοντα, μέχρι πότε? Δεν νομίζω ότι έχει τεθεί χρονικός ορίζον. Ή τουλάχιστον, δηλαδή, ως όραμα, ως στόχο. Είναι ο στόχος όμως, ο οποίος προβλέπει και μία σειρά μέτρων τα οποία πρόκειται να ληφθούν και τα οποία τώρα εμείς θα πω, γιατί τα χρονικά όρια είναι περιορισμένα. Και όπως θα διαβάσετε τώρα τελευταία, πήρε μία βαδίζουμε προς τον πρώτο ελληνικό κλιματικό νόμο. Πήρε μία πρωτοβουλία η κυρία Γεννηματά, την οποία την απεδέχθη ο Πρωθυπουργός. Συγκλήθηκαν τρεις αρμόδιες επιτροπές Βουλής για να υπάρξει ο πρώτος ελληνικός κλιματικός νόμος με την ευρύτερη δυνατή συνένεση.
Θέλω να πιστεύω, επειδή είμαι λίγο επηρεασμένος από τα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ξέρετε, οι Έλληνες του εξωτερικού ίσως βλέπουν μια Ελλάδα που θέλουν να είναι η Ελλάδα της συνεννόησης, της συνένεσης. Είμαστε too small για να έχουμε διαιρέσεις. Εδώ φαντάζομαι είναι ένα αντικείμενο και νομοθετικά αλλά και κοινωνικά που θα πρέπει να εξασφαλίζει μια ευρύτερη πολιτική συνένεση. Διότι η σημασία ένας νόμος που θα περάσει σήμερα από μια άλλη κυβέρνηση να μην ανατραπεί. Δηλαδή να υπάρξει μια συνένεση που να ξέρεις ότι είναι σε βάθος χρόνου η χώρα αποφάσισε να κινηθεί προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε την αίσθηση ότι θα υπάρξει κάτι. Δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει το να. Το ελπίζω, το εύχομαι και το βλέπω και εφικτό. Δεν βλέπω δηλαδή εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα αντιδρούσαν σε ένα τέτοιο νόμο. Είναι κάτι το οποίο εξ όσων γνωρίζω είναι μέσα στο πρόγραμμα όλων των κομμάτων. Και να πω δρατώμενος ευκαιρίας ότι προχτές νομίζω η Γαλλία πέρασε τον πρώτο κλιματικό νόμο που προβλέπει μείωση των εκπομπών των αερίων κατά 40%. Εδώ θα είναι εθνικό ή ευρωπαϊκό η προσέγγιση. Θέλω να πω, έχουμε και θα πάμε και σας. Η Γαλλία, εμείς περνάμε νόμους. Φαντάζομαι σημασία θα έχει να γίνει ένας κοινός ευρωπαϊκός νόμος για όλους, για το περιβάλλον. Θέλω να πω, δεν είναι και εύκολο. Υπάρχει η παγκόσμια προσέγγιση της συνθήκης των Παρισίων, όπως εδώ θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Εδώ μπορώ να σας, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, καλό. Μόλις πέρασε στις 21 Απριλίου, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες, ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, ο οποίος είναι ένας νόμος πλαίσιο και βάζει ορισμένους στόχους για την Ευρώπη. Αυτός, ας μην γελιόμαστε, θα είναι ίσως ο πιο σημαντικός νόμος που θα περάσει ποτέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτή τη στιγμή η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε σαν ανθρωπότητα και που θα μπούμε μπροστά μας. Αυτή λοιπόν ήταν φανταστικό ότι πέρασε και η Εθνική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, στην οποία αναφερθήκατε, η δουλειά μας ήταν ακριβώς να ετοιμάσουμε και να προετοιμάσουμε τις ελληνικές θέσεις για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, που ήταν πραγματικά μαζί με τους καλούς της Ευρώπης, ήταν από τις πιο προχωρημένες και πιο αυστηρές τοποθετήσεις. Η δουλειά που είναι τώρα, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, είναι πώς θα ετοιμάσουμε τον ελληνικό κλιματικό νόμο, που ήδη έχει. Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, είπα την πρωτοβουλία της κυρίας Γεννηματά, ήδη στην Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, από πέρσι, συζητάμε για τον εθνικό κλιματικό νόμο, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Υπάρχει, Φερρυπίν, μια πρωτοβουλία του WWF που είναι πάρα πολύ καλή. Έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου που νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν μια βάση συζήτησης. Εκεί πέρα, πραγματικά, όπως είπατε, δεν νομίζω να υπάρξει κανένα κόμμα που να διαφωνήσει. Οι διαφωνίες μπορεί να υπάρξουν πώς θα βάλει κανείς τους στόχους και ποιοι θα είναι οι στόχοι, και πλέον στους εφαρμοστικούς νόμους. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι πραγματικά εδώ πέρα μπορούμε όλοι στην Ελλάδα να συνεργαστούμε και να έχουμε ένα ίσως από τους καλύτερους κλιματικούς νόμους στην Ευρώπη. Διαπίστωσα λιγάκι αυτό το παράπονο που είναι διαχρονικό των ακαδημαϊκών, των επιστημών που κάνουν όλη τη δουλειά, που είναι μπροστάριδες, να το πω έτσι, και έρχονται οι πολιτικοί πολλές φορές και παίρνουν το πιστόν. Όχι, καλά κάνουν, δεν είναι θέμα. Είναι εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Η δουλειά μας είναι πάντα να συμβουλεύουμε, αλλά οι πολιτικοί είναι αυτοί που παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Να περάσω στον κύριο Ζερεφό να ρωτήσω, είμαστε στη φάση της διαπίστωσης των προβλημάτων. Τι πρέπει να κάνουμε, να περάσουμε σε προτάσεις, σε κάτι πιο ουσιαστικό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, είναι κάτι που η Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος. Όχι, είναι κάτι, πολλά είναι. Ποια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν? Καταρχήν, το μείζον θέμα που τα καλύπτει όλα είναι η έλλειψη παιδείας πάνω στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Η ανθρωπότητα σήμερα κοντεύει να έχει 8 δισεκατομμύρια κατοίκους, από τους οποίους είναι ζήτημα αν τα 5 δισεκατομμύρια έχουν τις ευαισθησίες που έχουν τα άλλα 2-3 σε σχέση με το περιβάλλον. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει αστέρια.
γιατί ζουν στις μεγαλοπόλεις. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ουρανό για τους ίδιους λόγους. Επομένως, το ζήτημα του περιβάλλοντος ξεκινάει από το παραμύθι και φτάνει μέχρι τα γεράματα. Παιδεία. Δεύτερον, ο ορισμός της παιδείας πρέπει να είναι σύμφωνα με την Ακαδημία του Πλάτωνα, δηλαδή ουμανιστικός. Και τρίτον, να γνωρίσουμε ο καθένας πού ζούμε, από τι κινδυνεύουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Ο δεύτερος κανόνας μεγάλος είναι να γίνουμε πιο τσιγκούνιδες στη χρήση των φυσικών πόρων. Φυσικός πόρος είναι το νερό. Φυσικός πόρος είναι η φυσική πόρη του πλανήτη, είναι τα δάση, είναι πάρα πολλά. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να τα σεβόμαστε. Σε όλους τους παλαιούς πολιτισμούς το περιβάλλον ήταν σεβαστό, γιατί το είχαν θεοποιήσει, είχαν φτιάξει θεούς που αντιπροσώπευαν ακόμα και τις βρύσες, ακόμα και τα συγκεκριμένα ιερά δέντρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική που συνδυάζεται με την παιδεία. Από εκεί και πέρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι γεμάτη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεμάτη. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που έχει τόσο πλούσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός από την Ισλανδία. Όλες οι άλλες χώρες έχουν, μπορεί να είναι στη λεγόμενη διακεκαυμένη στη ζώνη, στο ισημερινό, αλλά μπορεί να έχουν σύννεφα, άρα δεν έχουν πάντα ήλιο. Μπορεί να μην έχουν ανέμους, μπορεί να έχουν ανέμους. Αυτό που είναι σταθερό σε όλο τον πλανήτη είναι όχι μόνο ο ήλιος, αλλά και η γεωθερμία και άλλες πηγές, τις οποίες η χώρα μας επίσης διαθέτει. Επομένως, το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένα ζητούμενο και προς τα εκεί πάμε όλοι μαζί, σε όλη τη γη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα που να μην διαθέτει τροφοδοσία ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γενικά στον πλανήτη, ακόμα και να πάτε σε κάποιες οάσεις στη Βόρεια Αφρική, θα βρείτε επαναφόρτιση μπαταριών. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, διότι και έχει κέρδος και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα αφαιρεί τον φόβο που είχαν ενσπείρει αυτοί που στήριξαν στο πετρέλαιο την οικονομία, αυτό ονομάστηκε μαύρος χρυσός, σαν εναλλακτικό. Εγώ νομίζω ότι στα προσεχή εμμυράτα του πλανήτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Ελλάδα θα έχει μια πρωτεύουσα θέση. Εναπόκειται τώρα στην επιχειρηματικότητα, δεν λέω τη φιλοπατρία, θεωρώ ότι υπάρχει δεδομένη φιλοπατρία των Ελλήνων, τουλάχιστον για το σύνταγμά μας, αλλά για τις ανανεώσιμες δεν ξέρω πόσο φιλοπάτριδες είμαστε και δεν ξέρω πόσο έχουν πιστεί οι άνθρωποι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να πούμε ότι πράγματι μπήκαμε σε ένα καινούριο αιώνα, ο αιώνας με λιγότερες εκπομπές ενώσεων του άνθρακα και επομένως μικρότερο εμποδισμό της ψύξης του πλανήτη. Διότι αν συνεχίσουμε έτσι, ο πλανήτης θα ασφυκτιά, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουμε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας σε πάρα πολλές περιοχές. Πατώντας αυτό, αλλά και σε κάτι που είπε πριν ο κύριος Στουρνάρας, το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι επειδή δεν βλέπουμε στο άμεσο μέλλον το κόστος, γιατί να καταναλώσω λιγότερο νερό, γιατί να σεβαστώ το δάσος, άλλο αν το θεωρούμε αυτονόητο θεωρητικά. Εάν δεν βλέπεις τον κίνδυνο στο βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον,
Δεν υπάρχει, δεν ανησυχείτε ότι ενδεχομένως να μην αλλάξουμε, παρότι θεωρητικά όλοι συμφωνούμε ή όχι όλοι, αυτοί που αντιλαμβάνονται, ναι, ότι έχουμε και τους αρνητές, αλλά μην πάμε εκεί. Η ίδια η φύση θα τους αναγκάσει. Ήδη στο Θεσσαλικό κάμπο, για παράδειγμα, αντλούν το νερό από δεκάδες μέτρα βάθος και το σκορπάνε. Ο τρόπος διαχείρισης του ύδατος είναι το ένα και ο τρόπος υπεράντρησης είναι το άλλο. Το ότι κατεβαίνει ο υδροφόρος ορίζοντας παγκόσμια είναι γεγονός. Το λέω πάντα σαν παράδειγμα, στην όαση Φαράν που είναι κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα και σε μεγάλη ακτίνα απόσταση, και όμως η μοναδική πηγή ύδατος που είναι εκεί στην όαση, σήμερα το νερό το βγάζουν από δεκάδες μέτρα. Όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί, το νερό ανέβλιζε μέσα στην όαση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ορατές οι μεταβολές. Όταν το καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη πλημμυρίζει και ένα μέρος το οποίο στο παρελθόν ήταν ο λαχανόκηπος της πόλεως. Από εκεί ερχόντουσαν τα πιο φρέσκα και τα πιο ωραία λαχανικά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει σε μεγάλο περιορισμό. Το νερό έχει καλύψει το έδαφος σε πολλά σημεία. Δηλαδή το καλοχώρι έχει αρχίσει να βυθίζεται. Επομένως, τα επιταχυνόμενα φαινόμενα της φύσης, η άνοδος στάθμισης της θάλασσας είναι ένα από αυτά. Στη Μεσόγειο είχαμε συνηθίσει με 1-1,5 χιλιοστό περίπου, και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 2-3 χιλιοστά κατ' έτος, που είναι πάρα πολύ σημαντική αύξηση. Σκεφτείτε ότι στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο η Βόρεια Θάλασσα ανεβαίνει η στάθμη της μέχρι και 7 και 8 χιλιοστά κατ' έτος. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή 3 φορές πιο γρήγορα από ό,τι στη Μεσόγειο. Και η Μεσόγειος πολλαπλάσιες φορές από ό,τι ανεβαίνει ο Ειρηνικός ωκεανός. Ο Ατλαντικός ωκεανός ανεβαίνει λίγο αλλιώτικα. Αλλά υπάρχει παγκόσμιο θέμα και το βλέπουν όλοι. Το βλέπουν οι ψαράδες, βλέπουν τις παλίριες, βλέπουν τα ακραία φαινόμενα. Να σας πω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Είδατε ότι ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο εγκλωβίστηκε μέσα στη διόρυγα του Σουέζ. Βέβαια ήταν υπερμέγεθες το πλοίο, αλλά φύσηξε, είναι η εποχή τώρα που είναι οι άνεμοι σημούν εκεί, και φύσηξε ένας διαβολοστρόβιλος, έτσι τους λένε οι Άραβες εκεί, και έστριψε λίγο το πλοίο, δεν μπόρεσε να το κουμαντάρει ο καπετάνιος και προσάραξε. Περιμένανε λοιπόν να έρθει η άμπο της για να μπορέσει να αποκολληθεί το πλοίο και να συνεχίσει. Και ευτυχώς βοήθησε και η εν γέννη κατάσταση, αλλά και η μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η οποία το έφερε 2-3 μέρες πιο γρήγορα. Ξέρετε τι σημαίνει 2-3 μέρες πιο γρήγορη αποκόλληση? Σημαίνει, δεν θυμάμαι, 100 εκατομμύρια δολάρια, ένα φοβερό νούμερο. Την ώρα νομίζω, κάτι. Την ώρα. Άρα η φύση μιλάει και οικονομικά. Μιλάει και οικονομικά, τα είπε ο κύριος Τουρνάρας πολύ ωραία. Και το ζητάω να επανέλθει, διότι μείναμε στην επισήμανσή σας ότι αν θέλετε επανέρχομαι και εξειδικεύω. Λοιπόν, καταλήξαμε λοιπόν ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα. Πώς το αντιμετωπίζουμε, λοιπόν? Είμαστε οικονομίες. Δεν μιλάμε μόνο για τις τράπεζες. Μιλάμε για τον επιχειρηματικό. Γενικά. Και θα έρθω και στις τράπεζες μετά και στις κεντρικές τράπεζες. Πώς θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό σε μια οικονομία της αγοράς, όταν δεν μπορείς να πεις κάνε αυτό, να τον υποχρεώσεις τον άλλο? Δεν είμαστε σε ένα καθεστώς. Είμαστε σε δημοκρατικές κοινωνίες και οικονομίες. Με κίνητρα και αντικίνητρα λοιπόν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα και αντικίνητρα. Κίνητρα για να δώσουμε όθηση στις δραστηριότητες αυτές που είπαν οι συνάδελφοι πριν, δηλαδή σε δραστηριότητες που παράγουν ενέργεια από τον ήλιο, από τον αέρα, από τη γεωθερμία, και να αποθαρρύνουμε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ορυκτά καύσιμα, δηλαδή με άνθρακα, με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο. Επομένως, θα είναι ένα σύστημα φόρων και επιδοτήσεων.
κυρίως. Και επίσης θα είναι επενδύσεις σαν και αυτές που η κυβέρνηση έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος το NGEU, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ ήθελα να πω ότι το μέγιστο μέρος των επενδύσεων αυτών, όπως έχουν κανονιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα από τα συμβούλια, από τους πρωθυπουργούς, από τους υπουργούς οικονομικών, είναι κυρίως στην κλιματική αλλαγή. Είναι το 32 με 35% των 750 δισεκατομμυρίων σε όλη την Ευρώπη θα πάει σε αυτό που λέμε σήμερα, στην κλιματική αλλαγή. Και τι λέμε ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ενέργειες που μειώνουν την έκκληση αερίων θερμοκηπίου και το δεύτερο είναι ενέργειες προσαρμογής. Οι πρώτες ενέργειες είναι αυτές που είπα, να ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας, να αποθαρρύνουμε την χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το δεύτερο μέρος, η προσαρμογή. Για παράδειγμα, μιλήσατε πριν, η εξοικονόμηση ενέργειας, το να μονώνουμε τα σπίτια μας. Αυτό και σε βοηθάει να μειώσεις την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου, αλλά συγχρόνως προσαρμόζεσαι και όλα στην κλιματική αλλαγή. Να χτίσουμε και μειώνεται στο δικό σου κόστος, άρα βέβαια, φαντάζομαι και το κίνητρο... Και το κοινωνικό. Άρα λοιπόν εδώ η παιδεία παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν πρώτος ρόλος έχουν οι κυβερνήσεις με το σύστημα φόρων, επιδοτήσεων και επενδύσεων. Και οι τράπεζες όμως και οι κεντρικές τράπεζες έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Ας πάμε στις κεντρικές τράπεζες, που είναι η δουλειά μου. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο με τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο για το πρασίνισμα της οικονομίας. Και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τα πρώτα μέλη. Και σκεφτόμαστε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε ως κεντρικές τράπεζες. Πέρα από αυτά που θα κάνουν οι κυβερνήσεις, που επαναλαμβάνω έχουν τον πρώτο και τον κυρίαρχο ρόλο ως δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να κάνουν τα εξής. Πρώτον, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το στόχο μας, που είναι η σταθερότητα των τιμών. Μεγάλες αλλαγές στο κλίμα επηρεάζουν πάρα πολύ τις τιμές. Άρα λοιπόν πρέπει να ενσωματώσουμε αυτά τα φαινόμενα στα υποδείγματά μας και να αντιδρούμε, δηλαδή οι συναρτήσεις αντίδρασής μας να λαμβάνουν υπόψη και την κλιματική αλλαγή. Τόσο όσον αφορά στις τιμές, όσο επίσης όσον αφορά την απασχόληση και το προϊόν. Δεύτερον, αγοράζουμε στοιχεία ενεργητικού, οι κεντρικές τράπεζες. Τώρα, στο QE, δηλαδή στην ποσοτική χαλάρωση, αγοράζουμε ομόλογα. Πρέπει να αποφασίσουμε, ήδη το έχουμε σκεφτεί αυτό. Βέβαια, εύκολα το σκέφτεσαι, δυσκολότερα γίνεται. Όταν έρχεις στην εφαρμογή, εκεί πρέπει να δούμε τι ομόλογα θα αγοράζουμε, κάποια ταξονομία να υπάρχει. Τις επόμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει σε μια ταξονομία στοιχείων ενεργητικού που ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις της πράσινης ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, με το χαρτοφυλάκιό μας μπορούμε να επηρεάσουμε και εμείς κάπως. Και τρίτον, βέβαια, με την εποπτεία των τραπεζών που έχουμε και μέσω της εποπτείας να επηρεάζουμε την κίνηση προς την κλιματική αλλαγή, προς επιθυμητές μορφές πράσινης ενέργειας. Και αυτό βέβαια εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού στον κόσμο δυστυχώς ακόμα ανήκουν στις λεγόμενες καφέ μορφές ενέργειας. Δηλαδή σε ορυκτά καύσιμα. Είναι μικρό ποσοστό ακόμα η πράσινη ενέργεια. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια μετάβαση. Αυτή η μετάβαση δεν πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να υπάρχουν χρεοκοπίες επιχειρήσεων που σήμερα παράγουν πετρέλαιο. Έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υπάρχει. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής και η οποία θα γίνει μέσω κινήτρων, φόρων, επιδοτήσεων, επενδύσεων και κυρίως των πράξεων των κεντρικών τραπεζών. Επειδή έγινε αναφορά νωρίτερα και για τον πολιτισμό και ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να πάω στον Πρόεδρο να ρωτήσω για τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική μας κληρονομιά, για την οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Γιατί στο μυαλό πολλών ίσως δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Ναι, ευχαρίστω να απαντήσω, αλλά αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό να πω ότι ο λόγος
για τον οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί έτσι αποφασιστικά μέχρι σήμερα η κλιματική αλλαγή, οφείλεται εμπολής στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, το οποίο τώρα, όπως είπε και ο κύριος Συνολάκης, είναι υπό εκπόνηση. Δηλαδή δεν έχουμε διατάξεις δεσμευτικές οι οποίες να προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση που διάφορα μέτρα, παραδείγματος χάρη εκπομπές αερίων ή άντληση υπερβολική νερού, δεν τηρηθούν, τι κυρώσεις επιβάλλονται. Αυτά λοιπόν τώρα είναι το γίγνεσθε. Και σημαντικό ρόλο θα προσέθετα, έχει παίξει η νομολογία και τα δικαστήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πάρει μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της μειώσεως των ρήπων. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, στην Πορτογαλία, αν θυμόστε πέρσι, υπήρξαν μεγάλες φωτιές με ανθρώπινες απώλειες. Καμιά δεκαριά νεαροί Πορτογάλοι προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στρεφόμενοι και κατά των 33 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση των ρήπων. Το δικαστήριο είναι αξιοθαύμαστο ότι τη θεώρησε αυτή την προσφυγή παραδεκτή, όρισε προθεσμία στα κράτη-μέλη για να υποβάλουν τις σχετικές απόψεις τους. Αντέδρασαν ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά επανήλθε το δικαστήριο και είπε όχι, μέσα στην προθεσμία υποβάλλετε τις απόψεις. Και μένει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει τώρα πλέον το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και γιατί τώρα το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διότι ελλείψη συγκεκριμένων διατάξεων, τα δικαστήρια καταφεύγουν είτε στις διεθνείς συνθήκες, παραδείγματος χάρη στη Συνθήκη των Παρουσιών, στη Συνθήκη του Κιώτο και διάφορα τέτοια πράγματα, είτε καταφεύγουν σε πολύ γενικές διατάξεις, όπως είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της οικογένειας, της αξιοπρέπειας κλπ, οι οποίες προστατεύονται από την ΕΣΔΑ. Τώρα δεν απήντησα ακριβώς την ερώτηση. Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω και απαντήσατε σε ερώτηση που θα σας έκανα αργότερα, οπότε δεν πειράζει. Σε ό,τι αφορά τις πολιτιστικές κληρονομιές και να ακούσω... Θα μπορούσα να συμπληρώσω. Κύριε Θερεφός. Α, ναι. Σύντομα μόνο, γιατί αρχίζουμε να πλησιάζουμε. Ναι. Για το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι μόνο η πολιτιστική, είναι και η φυσική κληρονομιά. Δηλαδή τα φυσικά οικοσυστήματα και η φύση η ίδια. Ο κύριος Πρόεδρος, όπως και ο Πρωθυπουργός μας, υποστήριξε τις δράσεις, μια εμβληματική δράση, την οποία την απεδέχθη ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματεύς του ΟΗΕ, ως εμβληματική, και μάλιστα και γι' αυτό το λόγο πήγε στη Νέα Υόρκη με το που είχε ορκιστεί λίγο μετά πρωθυπουργός. Λοιπόν, η ιδέα ήταν ότι δεν επαρκεί η προστασία μόνον της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και των μνημείων της φύσης, τα οποία είτε είναι μόνα τους, είτε στηρίζουν και εδράζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Για παράδειγμα, ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενών και τα μνημεία που είναι πάνω στον Ιερό Βράχο είναι αλληλένδετα. Και ο Ιερός Βράχος είναι μνημείο της φύσης, γιατί έχει αναλογίες Φιμπονάτσι, δηλαδή ομορφιάς, και ο Παρθενών έχει τις ίδιες, είναι η χρυσή τομή. Αλλά άμα πάρετε μαζί και το Βράχο και τον Παρθενώνα, πάλι καταλήγετε ότι έχετε ένα σύνολο Φιμπονάτσι. Αυτή είναι η ομορφιά που είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου και
πάνω στη φύση και στην ίδια τη φύση. Αυτό λοιπόν έχει διωγγωθεί ήδη και με τον κύριο Συνολάκη και τον κύριο Κρεμλή. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο συντονιστικό για να προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία και το φιλοξενούμε εδώ στην Ακαδημία Αθηνών. Είμαστε ήδη έτοιμοι να ανοίξουμε σε 100 χώρες που έχουν υπογράψει, έχουν συνυπογράψει την πρωτοβουλία αυτή. Τώρα προστίθεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες παραδόξως δεν είχαν ακόμα, αλλά τώρα πληροφορούμε ότι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία κατά τον κύριο Κουτέρες. Είναι η πιο σημαντική παγκόσμια πρωτοβουλία που έχει προτείνει η Ελλάδα στον ΟΗΕ από κτήσεως του ΟΗΕ. Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, έχουμε 3,5 λεπτά, επειδή θέλω να ακούσω και εσάς λίγο για τις αρχαιότητες ό,τι αφορά τη θάλασσα που ανεβαίνει. Αν μπορούμε ένα λεπτάκι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η Ελλάδα ως γνωστόν είναι λίκνων πολιτισμού, έχει πάρα πολλά μνημεία. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την πρωτοβουλία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή πρέπει να φανταστούμε, για μας είναι φυσικό ότι η Ακρόπολη θα υπάρχει στο Δυναικές. Και όμως με την κλιματική αλλαγή πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί μια μέρα η Ακρόπολη να μην υπάρχει για τους απογόνους μας. Στη Δήλο παραδείγματος χάρη κινδυνεύουν τα αρχαία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Στην Ολυμπία κινδύνεψε το δάσος από την πυρκαγιά, από την υπερθέρμανση εκεί της περιοχής. Λοιπόν, και κοντά σε αυτή την προστασία έχουμε και την προστασία της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή επηρεάζεται και η οικονομία που είπε προηγουμένως ο κύριος διοικητής και η παραγωγή προϊόντων, αλλά επηρεάζονται και οι συνήθειές μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, όλα αυτά τα επηρεάζει. Αναγκάζονται πληθυσμοί να μετικούν από ένα μέρος του πλανήτη σε άλλο για να βρουν παραδείγματος χάρη τα κοπάδια τροφή. Κύριε Συνολάκη, σε ό,τι αφορά τις θάλασσες, να εξειδικεύσω λίγο με τις αρχαιότητες μας το κίνδυνο που υπάρχει. Κοιτάξτε, η άνοδο της στάθμης της θάλασσας προφανώς θα απειλήσει τις παραλίες μας, προφανώς απειλεί πάρα πολλά μνημεία. Και θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι πόσοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί λόγω ακραίων φαινομένων. Φερρυπίν, όλοι ξέρουμε την ιστορία του μινωικού πολιτισμού που εδώ πέρα ο αείμνηστος Σπυρίδων Μαρινάτος έβγαλε αυτή την καταπληκτική, έκανε αυτή την καταπληκτική σύνθεση με την έκρηξη του φεστίου της Σαντορίνης, το τσουνάμι, την εξαφάνιση των Μινωητών. Αλλά το θέμα δεν ήταν ούτε το τσουνάμι, αλλά ήταν η μικρή κλιματική αλλαγή που προξένησε η έκρηξη του φεστίου της Σαντορίνης. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κοιτάζουμε και την πολιτική κληρονομιά και τα οικονομικέ συνέπειε. Αλλά το βασικό πράγμα πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε σαν άνθρωποι είναι ότι απειλείται η ίδια η ανθρωπότητα, η ζωή μας. Δεν είναι απλώς η ποιότητα της ζωής μας. Αυτά τα ακραία φαινόμενα πολλές φορές έχουν μη γραμμικούς τρόπους εξέλιξης. Αν κανένας μας έλεγε πριν από 3 ή 4 χρόνια ότι θα υπήρχε μία πανδημία και θα σταματούσαν όλες οι αεροπορικές συγκοινωνίες, θα υπήρχε αυτή η τεράστια απειλή στην ανθρωπότητα και στην επιβίωση της ανθρωπότητας, γιατί κατά ψέματα αν δεν είχαμε τα εμβόλια δεν θα είμαστε εδώ πέρα να μιλάμε αυτή τη στιγμή κατά αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε ακόμα κλεισμένοι στα σπίτια μας. Αυτά λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το σκεφτούμε για να δούμε και να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία πραγματική απειλή και χαίρομαι πάρα πολύ που και οι επιστήμονες αλλά και οι κεντρικές τράπεζες μαζί προσπαθούμε να λύσουμε το και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα γιατί δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο και ειδικά με 4 και τολμώ να πω, μου το επιτρέπετε φαντάζομαι, σημαντικές προσωπικότητες να περιοριστείς και να φτάσεις στη συζήτηση στο τέλος της στον προβλεπόμενο χρόνο. Είμαστε στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, τον πρόεδρο, κύριο Σινολάκη. Και πριν σας χαιρετήσουμε από αυτό το πολύ όμορφο κτίριο, να τονίσω ότι με την επιστροφή της Αμερικής σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Τζον Κέρι, ο πρώην προεδρικός υποψήφιος, πρώην γερουσιαστής μάλλον, προεδρικός υποψήφιος και υπουργός εξωτερικών, είναι ο αρμόδιος για την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Κέρι, λοιπόν, λίγο αργότερα, στη διάρκεια του συνεδρίου, θα απευθύνει ένα μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάλι, την Ακαδημία Αθηνών, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να βρείτε αυτή τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, το κορυφαίο, κατά την άποψή μου, θέμα της εποχής μας, ενδιαφέρουσα.